κατά τα άλλα ένα αραγές εθνικό μέτωπο έναντι της Τουρκίας δημιουργήθηκε μετά το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που συνεδρίασε. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζει τις θέσεις της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα εφόσον έχει τόσο τη βούληση όσο και την ισχύ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, Κωνσταντίνο Γκουλέκα. Είχαμε ένα παράξενο περιστατικό στον Εύρο, όπου άγνωστοι ύψωσαν την τουρκική σημαία επάνω σε ελληνική νησίδα. Η σημαία αφαιρέθηκε βέβαια αμέσως. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες, αναμένουμε να μάθουμε περισσότερα νέα γι' αυτό. Τη στιγμή που η τουρκική οικονομία κλονίζεται ξανά, αναγκάζοντας τον Ερντογάν να θεσπίσει ένα νέο φόρο 2% για όποιον διαμένει σε τουρκικό ξενοδοχείο. Ο φόρος θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2020. Ένα άλλο γεγονός που κλονίζει την κυβέρνηση της Άγκυρας είναι ότι σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ πλησιάζουν όλο και περισσότερο την Τρίπολη. Αυτός φαίνεται ότι ήταν και ο λόγος που όθησε την Τουρκία να υπογράψει αυτή την παράνομη, παράλογη και ας μην γελιόμαστε αστεία συμφωνία. Άλλος ένας εξέχων διεθνής παίκτης, ο οποίος εναντιώθηκε στο παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, φαίνεται ότι είναι και ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν. Ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο της Βουλής της Λιβύης, Αγγίλα Σάλεχ Ίσα Γουαϊντέρ, τον οποίο αναμένουμε σύντομα και στην πατρίδα μας. Μία συνάντηση η οποία είχε σαν στόχο να καταδικάσει για άλλη μια φορά τον Σαράζ για την απαράδεκτη συμφωνία που υπέγραψε με την Τουρκία, η οποία Τουρκία είναι αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας. Ας μου επιτραπεί να πω ως γνώστης της ιστορίας, προσωπική μου άποψη είναι ότι όχι μόνο της Σαουδικής Αραβίας αλλά γενικά των Αράβων η Τουρκία, εφόσον τους κατήχε πολλές αραβικές χώρες επί εκατοντάδες έτη, οι Άραβες εξεγέρθηκαν και βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός της είναι να επαναφέρει την Οθωμανική κυριαρχία και στις μέρες μας. Άρα δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία γενικότερα με τους Άραβες δεν έχει ούτε καλές σχέσεις ούτε καλούς σκοπούς. Ο Ερντογάν συνεχίζει, είδαμε σε τηλεοπτική συνέντευξή του όπου είχε στήσει εκεί χάρτες, είχε στήσει ένα αυτοσχέδιο σινεμά, θα μας έδειχνε τις περιοχές που θα κάνει γεωτρήσεις στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT. Σε νέα του πρόκληση λοιπόν, είπε ότι με τη Λιβύη μαζί μπορεί να πραγματοποιήσει και κοινές επιχειρήσεις έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από το μνημόνιο που υπέγραψε. Ενώ δεν άρεσε καθόλου στον Τούρκο πρόεδρο και η απέλαση του Λίβιου πρέσβη από την Ελλάδα, και για άλλη μια φορά ήταν απειλητικός απέναντι στη χώρα μας, λέγοντας πως η Ελλάδα θα πληρώσει το τίμημα για αυτές τις ενέργειές της διεθνώς. Παράλληλα είπε ότι με βάση τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Λιβύη, η Ελληνοκύπρη, η Αίγυπτος, η Ελλάδα και το Ισραήλ δεν μπορούν να σχηματίσουν γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου χωρίς τη συνένεση της Τουρκίας, θεωρώντας δηλαδή ότι όλες αυτές οι χώρες που ανέφερα, μάλιστα η Αίγυπτος, η Ελλάδα και το Ισραήλ, οι οποίες είναι χώρες με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, θα μπορέσει η Τουρκία να τους υπαγορεύσει και στις τρεις το τι θα κάνουν. Και βέβαια για άλλη μια φορά μας καταδικάζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι οι επαφές της Ελλάδος με τη διοίκηση
του στρατάρχη Χάφτα της Ανατολικής Λιβύης είναι μη νόμιμες. Μιλάει ο τηρητής βέβαια της νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία, στο Αιγαίο, στο Ιράκ, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είναι ο τηρητής της νομιμότητας ο κύριος Τσαβούσογλου. Είναι πραγματικά για γέλια, διότι είναι τόσο έολα τα επιχειρήματα της τουρκικής κυβέρνησης και είναι τόσο οφθαλμοφανείς οι παρανομίες, πραγματικά θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο σοβαρά και δεν διακύβευαν την ειρήνη στην περιοχή μας. Ο επικεφαλής του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν μας είπε ότι η μόνη νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη είναι η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση του Σάρας, η κυβέρνηση της Τρυπόλεως δηλαδή, προφανώς επειδή δέχθηκε κατόπιν πιέσεως, δεν χωράει καμία αμφιβολία, διότι η συγκεκριμένη αδύναμη κυβέρνηση χωρίς την τουρκική βοήθεια δεν μπορεί να επιβιώσει, γι' αυτό και υπογράφει τα πάντα. Στον αντίποδα όμως, η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, τα στελέχη του στρατηγού Χάφταρ, ο οποίος ελέγχει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, δεν πρόκειται, όπως λένε, να επιτρέψουν να εφαρμοστεί αυτή η παράνομη συμφωνία. Μάλιστα, ο ναύαρχος της Λιβύης είπε ότι έχω διαταγή, αν έρθουν τα ερευνητικά πλοία των Τούρκων, θα έχω μία λύση να τα βουλιάξω εγώ. Η Τουρκία μάλιστα μέσω του Προέδρου της Ερντογάν έχει δηλώσει ότι αν χρειαστεί θα αποστείλει στρατεύματα και στη Λιβύη, να επιβάλλει δηλαδή στο λαό της Λιβύης την κυβέρνηση μειοψηφίας που κρατάει μόνο την πόλη της Τρυπόλεως, και αυτό θα είναι κομβικό σημείο, διότι αν ο Ερντογάν επιβάλλει τη θέλησή του εκεί, θα περικυκλώσει τη χώρα μας στην ουσία, αφού θα βρίσκεται πλέον στα νότια και νοτιοδυτικά μας, θα μπορεί να μας πλήξει και από εκεί, θα καταστεί πια ρυθμιστής και στην κεντρική ακόμα Μεσόγειο, θα μπορεί να επεκταθεί και ως εκεί, παλιό σχέδιο των Οθωμανών, οι οποίοι είχαν, αφού αποτελείωσαν εμάς, προσπάθησαν να πάνε και στην Ιταλία, και πρέπει οπωσδήποτε να αποτραπεί αυτό με κάθε μέσο, πρέπει όλες μας οι δυνάμεις να πέσουν στην υποστήριξη του στρατάρχη Χάφταρ και της κυβέρνησης η οποία εκπροσωπεί και τη μεγάλη πλειονότητα του λιβυκού λαού, αλλά όπως είδαμε εχθές και τον άβαρχο της Λιβύης, τον φιλέλληνα Φάρατζ Αλ Μαχτάουι, αλλά και τον ίδιο το στρατάρχη Χάφταρ, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και το δίκαιο του λιβυκού λαού και τη θέληση του λιβυκού λαού, αλλά και τα συμφέροντα της Ελλάδος, ούτως ώστε να αποκόψουμε την Τουρκία από αυτή την προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει να βάλει πόδι και σε αυτή την περιοχή, γιατί έχουμε δει ότι όπου η Τουρκία βάζει πόδι επακολουθεί η εισβολή, η κατοχή, και παρόλα τα ψηφίσματα και όλους αυτούς τους φακέλους που δημιουργούνται, δεν αποχωρεί ποτέ. Το αποτέλεσμα το έχουμε δει στο Ιρακινό Κουρδιστάν, το έχουμε δει στο Συριακό Κουρδιστάν, το έχουμε δει στο Κουρδιστάν που βρίσκεται μέσα στη Τουρκία, το έχουμε δει στα κατεχόμενα και όπου αλλού έχει πάει ως εισβολέας το τουρκικό καθεστώς.